Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνου για να μας μεταφέρει την εικόνα στα νοσοκομεία. Καλημέρα σας. Ένα σύντομο πρόλογο. Θα ξεκινούσα λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου επιδημικού κύματος στα νοσοκομεία μας βρέθηκα σε μια... Ξεκινώ λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου επιδημικού κύματος στα νοσοκομεία μας βρέθηκαν, όπως και παγκόσμια, σε μια πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Χρειάστηκε να ανασύρουμε σχέδια, να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή, έχοντας λίγα πράγματα σε γνώση για το τι πραγματικά συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου κύματος είδαμε τις δυνατότητές μας, καταγράψαμε τις αδυναμίες μας. Και κατά τη διάρκεια μετά της περίοδου της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εξόδου από το lockdown, η έγνοια μας ήταν πώς να ετοιμάσουμε με βάση τις εμπειρίες μας και με βάση τη διεθνή εμπειρία πώς να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα δεύτερο κύμα. Ο βασικός σχεδιασμός ήταν να μπορούν τα νοσοκομεία να διαχειρίζονται ταυτόχρονα, να μην χρειαστεί να κλείσουν εντελώς όπως έγινε στο πρώτο κύμα, να μπορούν να διαχειρίζονται και άλλα περιστατικά, όχι κατά ανάγκη ασθενείς COVID, ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και όλοι οι υπόλοιποι συνανθρώποι μας με τα προβλήματά τους. Αυτός ο σχεδιασμός καταγράφηκε, δόθηκε στον Υπουργό Υγείας πριν 2 εβδομάδες περίπου από τον ΟΚΙΠΗ και αυτός είναι που υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Σήμερα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη μπει στη διαδικασία το νοσοκομείο αναφοράς να γίνει αποκλειστικά για νοσηλεία COVID. Ξεκίνησε με 2 κλίνες, ανοίξαμε την τρίτη, τώρα το κάνουμε αποκλειστικά COVID και επειδή βλέπουμε αυτή την αυξανόμενη τάση, ετοιμάζουμε βάσει σχεδίου ακόμα 2 νοσοκομεία να παραχωρήσουν κλίνες. Ο σχεδιασμός αυτός είναι πολύπλοκος, θέλει κάθε φορά που ανοίγουμε μια πτέρυγα για να νοσηλεύουμε ασθενείς με COVID, χρειάζεται να συμπτύσσουμε άλλες κλινικές, χρειάζεται να κάνουμε μετακινήσεις προσωπικού. Δεν είναι εύκολο, έχουμε προβλήματα, αλλά προχωρούμε βάσει τον σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να νοσηλεύονται γύρω στα 50 περιστατικά στο νοσοκομείο αναφορά, συν 5 στη ΜΑΦ, 8 περιστατικά σε θάλαμο COVID στη Λευκωσία και πρέπει να έχουμε 5 διασωληνωμένους ή 6 μάλλον στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε στο σχεδιασμό δεν είναι ο αριθμός των κλινών και ο αριθμός των αναπνευστήρων. Η Κύπρος έχει από τα πλέον με τις προσθήκες που έχουν γίνει από το μεγαλύτερο αναλογία ποσοστού αναπνευστήρων σε σχέση με τον πληθυσμό. Το πρόβλημα όμως παραμένει το προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί τους διασωληνωμένους. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί είναι τα όρια μας. Μέχρι κάποια σημεία μπορούμε με το υπάρχον προσωπικό, από κάποια στιγμή και μετά, ανάλογα με το πώς αυξάνονται ή διασωληνωμένοι, χρειάζεται να είτε να μεταφέρεις προσωπικό είτε να προχωράς σε επιστράτευση. Και αν δεν κάνω λάθος, επίσης έχουν ξεκινήσει ή έχει ζητηθεί η βοήθεια από συναδέρφους ιδιώτες που θα χρειαστεί να επιστρατευθούν. Να πω εδώ μια παρένθεση ότι κατά το πρώτο επιδημικό κύμα, όπου χρειάστηκε ξανά να μπούμε στη διαδικασία της επιστράτευσης, προσωπικά είχα την εμπειρία να συνεργαστώ με ιδιώτες συνάδελφους και τους ευχαριστώ γιατί ήταν πολύ σημαντική η προσφορά τους. Δυστυχώς με τα νούμερα που καταγράφουμε θα χρειαστεί να βοηθήσουν ξανά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υλοποιείται ο σχεδιασμός, προχωρά. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν το προσωπικό κυρίως, το οποίο προσπαθεί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Παροχής Υγείας, που είναι και ο αρμόδιος, με προσλήψεις που έχουν ήδη γίνει, αλλαγές σε θέσεις εντονοσοκομιακά και μεταξύ των νοσοκομείων, μετακινήσεις προσωπικού, να λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι τα νοσοκομεία ανοιχτά με κενές κλίνες και το προσωπικό να κάθεται να έρχονται μέσα για ασθενείς. Για κάθε ένα ασθενή που έρχεται και για κάθε, όπως σας λέω, χρειάζεται κάθε φορά είτε να ανοίγουμε καινούριες πτέρυγες, σημαίνει ότι γίνεται μια ανακατανομή εντός του νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολο,
Είμαστε όμως σε ένα δρόμο που προς το παρόν μπορούμε να το διαχειριστούμε.